Ο κόπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την επιβίωση του κλάδου, τονίζουν οι κτηνοτρόφοι, εν ώψη του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου που έχουν προγραμματίσει για την ερχόμενη Πέμπτη στη Λάρισα. Μετά την πανθεσσαλική συνάντηση και όχι μόνο των κτηνοτρόφων που έγινε στον Τύρναβο το περισμένο Σάββατο, 21 Τετάρτου, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτήν τη συνάντηση να γίνει το Συλλαλητήριο των Κτηνοτρόφων, το οποίο παίρνει πανελλαδικό χαρακτήρα και όχι μόνο πανθεσσαλικό. Γι' αυτό και στο κάλεσμα που κάναμε, καλέσαμε κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα, εδώ στη Λάρισα, την 5η 3 Μαΐου και ώρα 10.30 στην Κεντρική Πλατεία. Εκεί θα μαζευτούν όλοι οι κτηνοτρόφοι και εκεί θα είναι το σημείο συνάντησής μας, όπου εκεί θα μοιράσουμε γάλα στον κόσμο. Αποφασίσαμε να μην ρίξουμε γάλα, αλλά επειδή ο κόσμος το χρειάζεται, να το μοιράσουμε στον κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν στη συνέχεια πορεία προς το ξενοδοχείο Διβάνι, όπου θα βρίσκεται σε εξέλιξη το συνέδριο του Economist και θα παραβρίσκεται σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται και οι τρεις, και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός, στο οποίο θα διαμαρτυρηθούμε έντονα για την πτώση των τιμών στο γάλα. Μια πτώση των τιμών στο γάλα, η οποία μας εξαφανίζει από το επάγγελμα, και εδώ θέλουμε να το τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για την επιβίωσή μας, δεν το κάνουμε για κανέναν λόγο. Κάναμε και άλλες φορές αγώνα για τα προβλήματα, τώρα όμως είναι ένας αγώνας επιβίωσης, γι' αυτό καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να παρευρεθούν, για να φωνάξουμε, για να υπερασπιστούμε τα δίκαια των οικογενειών μας και των ιδίων μας.